Αντιμνημονιακοί και μνημονιακοί, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία ψήφισαν τον ίδιο προϋπολογισμό, τονίζει σε ανακοίνωσή της η παράταξη της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία καταγγέλει τη στάση της παράταξης του Θέμη Μουμουλίδη να υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό, ενώ ο ίδιος αναγνώρισε πως δεν είναι ούτε κοινωνικός ούτε ανθρωπιστικός. Ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε από τη Συμπολίτευση, από την παράταξη του κυρίου Δακή και την παράταξη του Θέμη Μουμουλίδη, ενώ η παράταξη της κυρίας Ζεμπιλιάδου και του κυρίου Βίτα τον καταψήφισαν. Όσον αφορά την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ της Ελλάσσων σε Αντιπολίτευσης, νομίζω ότι η ψήφος του εξηγείται στα πλαίσια μιας συμμαχίας ευρύτερης που θέλει να κάνει αυτή τη στιγμή και με τον νυν Περιφερειάρχη, ο οποίος προηγούμενα είχε συνεργαστεί σε επίπεδο Ένωσης Περιφερειών με την κυρία Δούρου κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών, στα πλαίσια των ευρύτερων συμμαχιών επέλεξε να ψηφίσει έναν προϋπολογισμό με σφραγίδα Νέας Δημοκρατίας, επέλεξε να ψηφίσει έναν προϋπολογισμό ο οποίος κυριολεκτικά είναι σφαγείο για τις ανάγκες της περιοχής. Ο κύριος Βίτας δήλωσε πως η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ με τον Θέμη Μουμουλίδη δείχνει πως θέλει να κάνει μια ευρύτερη συμμαχία με τον κύριο Καρυπίδη και κάλεσε τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας να διεκδικήσουν τους παρακρατημένους πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης και νέα κονδύλια για έργα. Η όλη διαδικασία βεβαίως είναι διδακτική. Εμείς είχαμε επισημάνει και εδώ και αρκετά χρόνια με τη θεσμοθέτηση του Καλλικράτη αλλά και πριν τις εκλογές, ότι τα περιθώρια που υπάρχουν στην τοπική διοίκηση όσον αφορά το να πετύχεις αποτελέσματα καλά για το λαό, να ασκήσεις μια φιλολαϊκή πολιτική, είναι πάρα πολύ στενά. Είχαμε πει ότι αναγκαστικά στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, είτε η μία είτε η άλλη διαχείριση, εφόσον αποδέχονται αυτά τα πλαίσια, δεν θα έχουν πολύ διαφορετικά αποτελέσματα για το λαό. Από αυτήν την άποψη, το γεγονός ότι μια νέα περιφερειακή αρχή, η οποία στον προεκλογικό της λόγο μιλούσε για ανατροπή, μιλούσε για αγώνα ενάντια στα μνημόνια, μιλούσε για ένα σωρό πράγματα και τώρα έρχεται να πει ουσιαστικά ότι είμαστε εντάξει με τις παρατηρήσεις που μας έκανε το παρατηρητήριο και ότι έχουμε προσαρμοστεί πλήρως, είναι ήδη ένα το κρατούμενο σε σχέση με την πορεία που θα ακολουθήσει.